Ρεκόρ συνεχούς παρουσίας και τραγουδίου πάνω στην πίστα είναι έτοιμος να κάνει ο Χρήστος Χολίδης, που τον συναντήσαμε κατά την διάρκεια φωτογράφησής του. Δεν μπορώ ούτε να αρρωστήσω, να το πω έτσι. Και αυτό ξέρεις, καμιά φορά είναι λίγο επιπονό, αλλά εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μου, το είχα πει και παλιότερα. Εντάξει, θα δώσουμε, είμαστε νέα παιδιά. Αν δεν δουλέψουμε τώρα, πότε θα δουλέψουμε? Όσο ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Φορώντας άσπρο πουκάμισο και μαύρη γραβάτα, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για την απόφαση του ίδιου αλλά και των επιχειρηματιών να κατεβάσουν τις τιμές για να μπορεί ο κόσμος να διασκεδάσει. Καλωσορίζουμε και νέες τιμές, καλωσορίζουμε, είναι ακόμα πιο πρόσφατα τα πράγματα. Και να πω και ευχαριστώ και στην επιχείρηση, γιατί μέσα από τη συνεργασία έχουμε κατεβάσει και άλλο τις τιμές για να είναι πιο πρόσφατα ο κόσμος να έρθει να διασκεδάσει. Ξεκίνησε να τραγουδά μετά το στρατό. Ήθελε να γίνει τριάρι στο μπάσκετ, αλλά τον κέρδισε το τραγούδι. Δεν τραγουδά, γράφει επίσης και στίχους. Σε φίλους που περνούν δύσκολα. Ο Χρήστος Χολίδης δεν στέκεται μόνο δίπλα τους, αλλά γράφει και τραγούδια για εκείνους. Το έχω γράψει εγώ ίδιος ύστερα από μια ιδέα που είχα για κάποιον, για ένα πολύ φίλο κολλητό μου αθλητή. Είναι αφιερωμένο σε όλους τους αθλητές. Γιατί και εγώ ήμουν παλιός αθλητής, έτσι ήθελα να κάνω τραγούδι που να είναι για αυτούς. Το νέο σχήμα θα ξεκινήσει από τις 19 του μηνός. Μέχρι τότε δεν σταματά και συνεχίζει ακάθεκτος να τραγουδά. Αν δείτε, ναι, η Άγγελα Μέρκελ και σου πει «Χρήστος, I want to hear the song, listen to your friend». Τι θα της πεις? Κοίταξα, μιλάς σε έναν άνθρωπο που την ελληνική σημαία την έχει χαραγμένη μες στην καρδιά του και έχω ματώσει για την ελληνική σημαία, οπότε καταλαβαίνεις... Η συνέχεια επί της πίστας. Α, ξέχασα να σε ρωτήσω, η Ντούκισσα τι κάνει? Ήταν η πρώτη συνέντευξη που δεν σε ρώτησα τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάντα τέτοια.